Αν έχετε εκτιμήσει πώς κατάφεραν οι κλέφτες να μπουν στο χώρο, φυλάσσεται προφανώς, υπάρχει η εταιρεία security, κάμερες, πώς κατάφεραν και μπήκαν στον χώρο και έκλεψαν αυτά που έκλεψαν. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς. Σήμερα στο νοσοκομείο μας είμαστε όλοι πολύ στενοχωρημένοι, διότι αυτοί που δράσανε και κάνανε αυτή την ενέργεια, σκοπό είχαν να πλήξουν τους ασθενείς και γενικότερα το σύστημα υγείας. Η ενέργεια αυτή για μένα είναι κάτι που ξεφεύγει από κάθε λογική σκέψη. Έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, έχει επιληφθεί η ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Ως εκ τούτου θα περιμένουμε τα πορίσματα για να δούμε ακριβώς όλα τα δεδομένα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κλοπή έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είμαστε ήδη στο χώρο που έχει γίνει η κλοπή. Μπορείτε να δείτε την πόρτα. Μιλάμε, η πόρτα την έχουν διαλύσει. Οι λόγοι μπορεί να είναι δράμη, όμως, και γιατί κάποιοι δεν θέλουν να λειτουργήσουν. Ναι, δεν θέλουν να λειτουργήσουν αυτό το ιατρικό μηχάνημα. Είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι για αυτή την ενέργεια. Τι ακριβώς έχουν κλέψει και αν αυτά τα ιατρικά μηχανήματα μπορούν να τα διοχετεύσουν στην αγορά, πού μπορούν, ποιος μπορεί να είναι ο αγοραστής, αν πούμε ότι το κίνητρο ήταν και το οικονομικό. Αυτά τα μηχανήματα είναι υψηλής τεχνολογίας, είναι γαστροσκόπια, κολονοσκόπια, τα οποία στην ελληνική αγορά είναι δύσκολο να τα διοχετεύσει, διότι το κάθε μηχάνημα πάνω έχει ένα σειριακό αριθμό. Ως εκ τούτου, όταν το μηχάνημα θα πάει για επισκευή στην αντιπροσωπεία, αμέσως η αντιπροσωπεία θα βρει ότι δεν ανήκει σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά, επομένως και για αυτούς, λόγοι... για να το διοχετεύσουν στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό, θα πρέπει πάλι να πάνε για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης αυτών των μηχανημάτων, να πάνε στην εταιρεία. Άρα, σύμφωνα με τον σειριακό αριθμό, με τον κώδικο που υπάρχει, θα τους εντοπίσουν. Μα σας είπα ότι ιδίως το τμήμα το πνευμονολογικό πήραν ένα εξάρτημα με στόχο ποιο, να μην λειτουργεί κανένα μηχάνημα από το πνευμονολογικό τμήμα. Μάλιστα. Είναι ένας αντάπτορας που συνδέει το βροχοσκόπιο με το βίντεο. Δηλαδή, αυτή η ενέργεια δείχνει ότι πρόεδρε, αυτή δεν καταγγέλλεται θέλουν να λειτουργεί σαμποτάζ στο τμήμα. Στο νοσοκομείο. Δηλαδή εκεί πάει το μυαλό σας. Ότι κάποιοι θέλουν να σαμποτάζουν το νοσοκομείο. Ακούστε. Θα περιμένουμε καταρχάς και την ΕΔΕ και το πόρισμα της αστυνομίας για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, η ενέργεια αυτή βάλει απευθείας στο ενδεχόμενο να μην λειτουργούν τα τμήματα. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να σας πω ότι με ενέργειες του προσωπικού, τα τμήματα, μόλις απεχώρησε η ασφάλεια και η σήμανση, άρχισαν ξανά να λειτουργούν. Λειτουργούμε βέβαια με κάποια μηχανήματα τα οποία είναι παλαιότερα. Τα μηχανήματα που κλέψανε ήταν υπερσύγχρονα, ήταν η τελευταία λέξη τεχνολογίας. Κύριε Δεδράμη, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε παράνομα ιατρία, υπάρχει υποδομή να λειτουργήσουν ενδεχομένως αυτά τα ιατρικά μηχανήματα σε παράνομα ιατρία? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρξει ιατρείο στην Ελλάδα που μπορεί να παίρνει μηχανήματα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τι να σας πω, είναι μεγάλος ο προβληματισμός. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι κανένα σοβαρό εργαστήριο δεν θα πάει να πάρει ένα μηχάνημα το οποίο δεν ξέρει από πού προέρχεται. Κύριε Δενδράμη, είπατε ότι οι άνθρωποι που μπήκανε γνώριζαν και τους χώρους αλλά και το τι πήραν. Γνώριζαν και το χώρο. Ναι, γνώριζαν και το χώρο. Μιλάμε, γνωρίζαν τα πάντα με ακρίβεια. Μάλιστα. Ακόμα και το πώς θα βγάλουν τον αντάπτορα από τον πύργο του βροχοσκοπίου. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν και κολονοσκόπια π.χ. ή γαστροσκόπια τα οποία υπήρχε ένα δικάνελο π.χ. το οποίο μπορεί να ήταν από τα ελάχιστα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, που δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει τη διαφορά,
Παρόλα αυτά επιλέξαν αυτά τα οποία ήταν τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κύριε Δεδράμη, είναι σοκαριστικά αυτά που μας λέτε για τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων και βέβαια για τις υποψίες που έχετε. Περιμένουμε να δούμε το πόρισμα της έρευνας για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα ιατρικά μηχανήματα ήταν και δωρεές ανθρώπων. Ναι, σωστά. Εμείς ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί η στενοχωρή μας, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη και της διοίκησης και κυρίως των δύο διευθυντών που έχουν μια πολύ μεγάλη διαδρομή σε αυτά τα δύο τμήματα, έχουν δώσει τη ζωή τους, τη δίνουν καθημερινά και το προσωπικό. Ως εκ τούτου ξεκινάμε μια προσπάθεια να καλύψουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να αντικαταστήσουμε αυτά τα μηχανήματα. Σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε σίγουρα αργό το ελληνικό κράτος και βέβαια και τους δωρητές, οι οποίοι πραγματικά από το πρωί κατακλείζουν και θέλουν να βοηθήσουν. Διότι αυτά τα τμήματα έχουν βοηθήσει χιλιάδες κόσμου. Κύριε Δεδράμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να υπάρχει συνδρομή και του κράτους αλλά και των ιδιωτών, ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα που σας προκάλεσαν οι δράστες που μπήκαν και είχαν πολύ συγκεκριμένο λόγο για να το κάνουν αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στη συζήτηση του πολυνομοσύνη.